Νομίζω ότι το παρόν νομοσχέδιο έρχεται ακριβώς γιατί να καταδείξει την μεταβολή φάσης που έχουμε περάσει στην παγκόσμια οικονομία. Πλέον ο παραγωγικός χαρακτήρας της οικονομίας έχει υποχωρήσει σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχει γιγαντωθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Βλέπουμε λοιπόν παραγωγικές εταιρείες πλέον να λέγεται ότι η τάδε αυτοκινητοβιομηχανία bank από πίσω. Δημιουργούν δηλαδή παραγωγικές εταιρείες οι μεγάλες όσες το μπορούν δικές τους τράπεζες, η οποία με τη σειρά της αυτή η διαδικασία δημιουργεί σε μια υπερβολική παροχή ρευστότητας, στο παρελθόν τουλάχιστον, με αποτέλεσμα ο φυσιολογικός κύκλος εισόδημα, αποταμίευση, κατανάλωση να έχει γίνει δανεισμός κατανάλωση, δηλαδή η έλλειψη εισοδήματος. Αυτό ακριβώς δημιούργησε τη φούσκα την οποία είδαμε στο παρελθόν και είναι μία από τις κύριες, μαζί με άλλες αιτίες, αλλά είναι μία από τις κύριες αιτίες της κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αντί να αναλυθούν όμως οι αιτίες ακριβώς και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να λύσουμε παγκοσμίως και στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαιτέρως αυτά τα προβλήματα, βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο. Θεωρούμε πλέον ότι οι τράπεζες είναι οι λευκοί ελέφαντες της νέας οικονομίας, όπου είναι αδύνατον με οποιονδήποτε τρόπο να καταρρεύσουν. Και δεν βλέπουμε αυτά τα αυτονόητα τα οποία οδήγησαν τις τράπεζες σε αυτό το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, η επέκταση στα Βαλκάνια των τραπεζών που στηρίχτηκε στην χρηματοδότηση καταναλωτικών δαπανών. Και τυχαίνει σε κάποιες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, τις οποίες δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, τζιπάκι Πόρσε, ξαφνικά να βλέπουν από τον Βορρά να έρχονται ορδές από τζιπάκια Πόρσε, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί εμπολής από ελληνικές τράπεζες. Αυτή όλη η λειτουργία ήταν προβληματική. Αυτή ήταν η ουσία που δημιούργησε τα προβλήματα στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα, γιατί στα τοξικά ομόλογα που είχαν εκτεθεί οι αμερικανικές, γερμανικές και ελβετικές τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν εκτεθεί. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος, η οποία όμως δεν αντιμετωπίζεται. Τι έρχεται τώρα να κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Λέει λοιπόν ότι οι τράπεζες θα δρούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς σοσιαλισμού. Θα δρούν καπιταλιστικά, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, θα καρπούνται τα κέρδη. Εάν τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά, τότε θα έρχεται το δημόσιο να τη σώζει. Αυτό δηλαδή που έγινε λίγο πολύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες, και στην Γερμανία. Ένα ερωτηματικό, ένα πρώτο ερώτημα. Καταρχήν, το μοντέλο αυτό μοιάζει, το οποίο προτείνεται, μοιάζει πάρα πολύ με το πρόγραμμα των 28 δισεκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τότε η κυβέρνησή σας, το κόμμα σας, όν στην αντιπολίτευση και εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, το κατακεραυνώνατε. Και μάλιστα δηλώνατε ότι έπρεπε αντί να δοθούν τα 28 δις, θυμάμαι μία δήλωσή σας τότε ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορούσε να δοθούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες, αντί να δίνεται στους αδιφάγους τραπεζίτες. Τώρα άλλαξε βέβαια η κατάσταση, όπως έχει αλλάξει και σε πολλά άλλα θέματα. Το συγκεκριμένο θέμα, ποιος το πρότεινε, γιατί δεν έχει σχέση ότι για να μπει στο μνημόνιο, κάποιος το έβαλε το συγκεκριμένο θέμα. Ποιος το πρότεινε? Το πρότεινε η κυβέρνηση, η ελληνική? Το πρότειναν οι τράπεζες? Το πρότεινε το Διεθνές Μονετικό Ταμείο? Το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Ποιος από όλους φρόντισε ούτως ώστε η συγκεκριμένη πρόβλεψη να μπει στο μνημόνιο? Δεύτερο ερώτημα. Ποιος θα πληρώσει τους τόκους, αν υποθέσουμε ότι το ταμείο από τη λειτουργία του δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα αναφερθώ γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβεί. Μιλάμε για ένα κόστος της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ποιος πληρώνει αυτό το κόστος?
γιατί δεν μπαίνει ένα τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές, ούτως ώστε το τραπεζικό σύστημα κατά κάποιον τρόπο να πληρώνει ένα ασφάλιστρο. Από πού βγαίνει αυτό το κόστος, Ηλία, από πού βγαίνει αυτό το κόστος των 500 εκατομμυρίων ευρώ? 5% επί των 10 δισεκατομμυρίων. Δεν νομίζω να υπάρχει τρόπος να κατέβει κάτω από το ποικίλι, είναι παραπάνω από 5%. Εγώ λέω υπόθεση εργασίας 5%. Είναι 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λοιπόν, γιατί δεν συμμετέχουν λοιπόν οι τράπεζες σε αυτό το κεφάλαιο υπό τη μορφή ασφαλίσεως της κεφαλαιακής τους επάρκειας ή μέσω ενός τέλους εργασιών? Το κόστος του προσωπικού. Δεν υπάρχει εκεί κάποιος περιορισμός μέσα στο νομοσχέδιο, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι ότι το Ταμείο δεν θα πληρώσει υπέρογγες αμοιβές και δεν θα κάνει βασιλικές συμβάσεις με κάποιους συμβούλους του και τελικά όλα αυτά θα τρώνε από το κεφάλαιο και όχι από τα υποτιθέμενα κέρδη. Στο άρθρο 8 για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, είναι πολύ σημαντικό και αυτό παρόλο που είναι επί της αρχής θα το αναφέρω. Γράφει λοιπόν ότι ως τιμή εξαγοράς των μετοχών καθορίζεται η υψηλότερη μεταξύ της τιμής διάθεσης και της τιμής κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από 5 χρόνια. Άρα σημαίνει αυτό ότι αν η τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη, η τράπεζα θα έχει πάρει ένα άτοκο δάνειο για 5 χρόνια. Διότι δεν μπορεί να είναι... Εάν βέβαια έχει πέσει η τιμή, σημαίνει ότι θα είναι πολύ ωφελημένη η τράπεζα. Αν όμως έχει ανέβει η τιμή της μετοχής, εκεί θα πάρει αυτή η υψηλότερη τιμή, θα είναι η τιμή διάθεσης. Άρα 5 χρόνια ένα άτοκο δάνειο. Αυτό είναι πολύ προβληματικό, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι τελικά τι αντίστοιχο θα γίνει, ένα αντίστοιχο ταμείο ή με αντίστοιχη πρόβλεψη ή μια παρόμοια κατανάλωση ενέργειας από πλευράς οικονομικού επιτελείου της κυβερνήσεως για την παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα. Τι αντίστοιχο υπάρχει για τους αγρότες, για τους κοινοτρόφους, για τη βιομηχανία και να μην εξαιρέσω και την αμυντική βιομηχανία η οποία για κάποιον λόγο θεωρείται ότι μπορούμε να μην έχουμε αμυντική βιομηχανία διότι έχουμε γίνει προφανώς όχι η Δανία του Νότου, έχουμε γίνει η Δανία του Βορρά και δεν έχουμε κανέναν γείτονα να μας απειλεί και σταματάμε τα πάντα, αλλά το μόνο που χρειάζεται στην Ελλάδα είναι τράπεζες. Σε ένα παλιό της σημείωμα του εκδότη, η εφημερίδα Wall Street Journal είχε γράψει ότι πλέον υπάρχει μια παγκόσμια οικονομία όπου ελάχιστη σημασία έχουν τα εμπορικά ισοζύγια και το τι παράγεται και πού. Αρκεί η παγκόσμια οικονομία, δική μου σημείωση, ό,τι και αν είναι αυτό, να ωφελείται. Η πολιτική σας, όπως φαίνεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, συμφωνεί με αυτό, παρόλα όσα έχουν συμβεί και παρόλη την οικονομική κρίση την οποία ζούμε σήμερα, συμφωνεί με τη συγκεκριμένη λογική και ως τέτοια δεν μπορούμε εμείς να είμαστε μαζί της. Σας ευχαριστώ. Επί προσωπικού, παρακαλώ, ποιο είναι το προσωπικό? Ανέφερε ο κ. Παδημούλης ότι δεν έχει δικαίωμα ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και εγώ προσωπικά να καταψηφίζω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή υπονόησε ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο γιατί ψηφίσαμε το μνημόνιο και υπενήχθηκε ότι δεν διαβάσαμε και το τι ψηφίσαμε. Αυτό είναι το προσωπικό. Κύριε Παπαδημούλη, αν θέλετε εκτός από ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ να είστε και του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σας παραχωρήσω εδώ πέρα να μιλάτε εσείς και για τον Λαϊκό Ορθοδόξο Συναγερμό και για το. Αφήστε λοιπόν να εκφράσω εγώ την άποψη. Όπως την πιστεύω. Επειδή είπατε ότι το διαβάσαμε πολύ καλά το μνημόνιο και επειδή εσείς παρακολουθείτε, είστε παλαιός κοινοβουλευτικός. Να δείτε και ποια άρθρα έχουμε ψηφίσει, να τα πάρετε από τα πρακτικά, ποια άρθρα έχουμε ψηφίσει και ποια άρθρα δεν έχουμε ψηφίσει επί του μνημονίου, για να μην πέφτε σε τέτοια τοπήματα. Ευχαριστώ.